Τούτες τις δύσκολες ώρες, το ΚΚΕ τοποθετείται υπεύθυνα και για την προστασία της υγείας του λαού, αλλά και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Η πανδημία στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, και ιδιαίτερα στη χώρα μας, ανέδειξε όλες τις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας της χώρας μας. Ελλείψεις οι οποίες βεβαίως έχουν συγκεκριμένες αιτίες, την πολιτική που ακολουθήθηκε στην υγεία όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ελλείψεις που δεν προέκυψαν τυχαία και φυσικά δεν είναι αντικειμενικές. Είναι μια αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται χρόνια στη χώρα μας και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραδείγματα είναι χαρακτηριστικά για την περιοχή μας και για την πόλη μας, για τη Θεσσαλονίκη, τούτες τις τελευταίες μέρες. Τα τμήματα λοιμώξεων και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών που σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος είναι υποστελεχωμένα και καλύπτονται με προσωπικό από άλλα τμήματα. Η ενίσχυση με προσωπικό από τα κέντρα υγείας επιβαρύνει τη λειτουργία αυτών των κέντρων υγείας, κέντρα υγείας που ήδη το προηγούμενο διάστημα λειτουργούσαν υποστελεχωμένα έτσι κι αλλιώς. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα οργανικά κενά του προσωπικού πριν την πανδημία στα νοσοκομεία της περιοχής ήταν 30%, και στο Παπανικολάου είχε φτάσει στο μεγάλο ποσοστό του 40%. Η μέση ηλικία του προσωπικού των νοσοκομείων είναι ιδιαίτερα αυξημένη, είναι αυτή τη στιγμή στα 45 έτη ο μέσος όρος στη Θεσσαλονίκη και η αιτία βεβαίως είναι η ανυπαρξία διορισμών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο αριθμός των μονάδων τώρα των κλινών, των μονάδων εντατικής θεραπείας είναι μικρός και αντιστοιχούν μόλις 6 κρεβάτια μεθ ανά 100.000 πληθυσμό. Υπάρχουν δε, και αυτό αξίζει να υποθεί, υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας νοσοκομείων όπως είναι στον Πολύγυρο ή όπως είναι στο ΑΧΕΠΑ που τώρα μόλις ξεκινάει η στελέχωσή τους, να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί και ακόμα δεν έχουν λειτουργήσει, είναι δηλαδή κλειστές. Τι θα γίνει αλήθεια με το προσωπικό που θα κολλήσει την ασθένεια ή θα πρέπει να βρεθεί σε καραντίνα, όπως έγινε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου μεγάλος αριθμός υγειονομικών βγήκε σε καραντίνα λόγω κρούσματος που νοσηλεύτηκε για 3 μέρες έχοντας κορονοϊό χωρίς να έχει εντοπιστεί. Τι θα γίνει με τους ευπαθείς υγειονομικούς, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, όπως για παράδειγμα με την εργαζόμενη στο ΑΧΕΠΑ, με αυτοάνοσο νόσημα που δεν της δίνουν άδεια λόγω της κατάστασης. Υπάρχουν σοβαρότατες ελλείψεις σε ατομικά μέσα προστασίας που με τα βίας φτάνουν στο προσωπικό που υποδέχεται τα κρούσματα. Χτες ακόμα, στην εφημερία του Ιπποκρατίου, τα μέσα των υγειονομικών δίνονταν με το σταγονόμετρο και μετά από την απέτηση των ίδιων των εργαζομένων. Ενώ στο κέντρο υγείας της Κασανδρίας, οι υγειονομικοί καλούνται να βγάλουν τη βάρδια τους, όλη τη βάρδια τους, όλο το 8ωρό τους, με ένα ζευγάρι γάντια και μία μάσκα. Αυτό βεβαίως το πρόβλημα υπάρχει επειδή τα χρήματα των νοσοκομείων δεν είναι αρκετά, είναι λίγα. Η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων δυστυχώς συνεχίζεται και τούτες τις στιγμές. Φαίνονται οι πολύ μεγάλες, οι τραγικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που δεν μπορεί να παίξει το ρόλο της έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία και ταυτόχρονα να αποτελέσει αυτή η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα κέντρα υγείας δηλαδή, προκειμένου να αποτελέσει το φορέα που θα παρακολουθούν αυτά τα περιστατικά στο σπίτι. Δείτε τι γίνεται με το κέντρο υγείας της Θέρμης, που έχει την ευθύνη και του αεροδρομίου. Δεν υπάρχουν σε αυτό όλες οι ειδικότητες. Το ακτινολογικό δεν έχει το αναγκαίο προσωπικό και στέλνουν τους ασθενείς στο Ιπποκράτειο. Και άρα αυτό που μπορούν να καλύψουν είναι πολύ βασικές εξετάσεις και τη συνταγογράφηση και δεν μπορούν φυσικά να καλύψουν τις ανάγκες αυτής της πανδημίας. Πρόβλημα σοβαρό υπάρχει και με τα κέντρα υγείας των γυρονομών, αλλά και τα περιφερειακά νοσοκομεία, όπου και εκεί απουσιάζουν όλες οι ειδικότητες, απουσιάζουν αρκετές ειδικότητες και ο μεγαλύτερος όγκος των ασθενών παραπέμπεται στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να γίνεται αυτό που γίνεται κάθε φορά στις εφημερίες των νοσοκομείων της πόλης. Ζήτημα έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες, είναι το ότι δεν ελέγχονται εργαστηριακά και όλα τα περιστατικά, τα οποία έχουν κάποια από τα συμπτώματα, αφού με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, οι περιπτώσεις αυτές παραμένουν στο σπίτι. Καταλήγοντας, θέλουμε να πούμε ότι
η προπαγανδιστική εκστρατεία της κυβέρνησης για την ατομική ευθύνη δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρύψει την κυβερνητική ευθύνη και την ευθύνη μιας ολόκληρης πολιτικής που θυσίασε και εξακολουθεί να θυσιάζει την υγεία του λαού μας για χάρη της στήριξης της ανταγωνιστικότητας επιχειρηματικών ομίλων για να πιάνονται οι γνωστοί δημοσιονομικοί στόχοι και τα πλεονάσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και αυτές τις μέρες, και το καταγγέλουμε αυτό, εκτός το ότι δεν έχει διακοπεί η λειτουργία της Βουλής, κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει κατά την άποψή μας και να ασχολείται η Βουλή μονάχα με ζητήματα που έχουν σχέση με την πανδημία, περνάνε ή πέρασαν τις προηγούμενες μέρες μια σειρά από νομοσχέδια, ιδιαιτέρως αντιλαϊκά, όπως αυτό με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που παραδίδεται ουσιαστικά στα χέρια των ιδιωτών και των Δήμων. Απαιτούνται εδώ και τώρα έκτακτα μέτρα της προστασίας της υγείας του λαού μας, πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, του μόνιμου προσωπικού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για να ανοίξουν όλα τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας για να μπορέσουν όλα τα κέντρα υγείας να λειτουργήσουν σε 24ωρη βάση έτσι ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός όλων των δημοσίων υπηρεσιών. Να ξανανοίξουν άμεσα, και αυτό αφορά ιδιαίτερα τη Θεσσαλονίκη, να ξανανοίξουν άμεσα, το τονίζουμε, το νοσοκομείο Παναγίας στην Καλαμαριά, αλλά και το Λιμωδόν. Ήταν και εξακολουθούν να είναι εγκληματικές οι ευθύνες όλων εκείνων που έκλεισαν ένα νοσοκομείο, και μιλάω για το Λιμωδόν, το οποίο ήταν, τώρα φαίνεται η μεγάλη του αξία και πόσο χρήσιμο θα ήταν ένα νοσοκομείο, το Λιμωδόν, το οποίο είχε συγκεκριμένη στόχευση στα λοιμώδη νοσήματα σε αυτήν την πανδημία που περνάμε τώρα. Να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμο προσωπικό και όχι με μετακινήσεις προσωπικού από άλλα νοσοκομεία. Να επιταχθούν κρεβάτια, κλινικές από τον ιδιωτικό τομέα άμεσα. Πρέπει να γίνει άμεσα αυτό, καθώς και να ενταχθούν γιατροί οι οποίοι εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι και να ενταχθούν στις ανάγκες του δημόσιου συστήματος της υγείας. Να αυξηθούν τα εργαστήρια ελέγχου του ιού στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή, να διασφαλιστεί το δικαίωμα στην άδεια των εργαζομένων και βεβαίως να ενισχυθεί, και αξίζει εδώ να υποθεί, να ενισχυθεί η υπηρεσία της βοήθειας στο σπίτι προκειμένου να ενισχυθεί με προσωπικό, προκειμένου να συνδράμει αυτή η υπηρεσία τους ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους αυτές τις στιγμές και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες υγείας. Νομίζουμε ότι αυτά είναι τα στοιχειώδη μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το ΚΚΕ θα αγωνιστεί, θα τα διεκδικήσει όλα αυτά και νομίζουμε ότι ο λαός θα πρέπει, ακόμα και με την μάσκα που πολλές φορές φοράει, να μην κλείσει το στόμα του και να σταθεί δίπλα στους κομμουνιστές διεκδικώντας αυτά που δικαιούται. Ευχαριστώ.